Μένουμε σε αυτό το τεράστιο θέμα και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό για την ελληνική τουριστική αγορά με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και γνωστού επιχειρηματία, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, που έχουμε στην γραμμή μας. Καλησπέρα, κύριε Βερνίκο, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Υποθέτω ότι αν κρίνει κανείς και από τα δημοσιεύματα και από διάφορες αναταραχές τα τελευταία χρόνια, μάλλον δεν πέσατε από τα σύννεφα από την κατάρρευση της Thomas Cook, έτσι δεν είναι? Σωστά το λέτε, για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι είναι συνηθισμένα πράγματα τουριστικά γραφεία να μην μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και πολύ περισσότερο για τον Thomas Cook, που κυκλοφορούσαν αρκετά χρόνια οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Βέβαια, άλλο πράγμα να υπάρχουν φήμες και άλλο να συμβαίνει στην πραγματικότητα και να βιώνει κανείς όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Βέβαια. Πόσο εκτεθειμένη, να το πω έτσι με όρους χρηματιστηριακούς, είναι η ελληνική τουριστική αγορά? Γιατί ακούμε ότι η Thomas Cook, ειδικά για προορισμούς στους οποίους οι Βρετανοί έδειχναν προτίμηση, Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, είχε πολλές συνεργασίες με πάρα πολλά ξενοδοχεία. Σωστά το λέτε. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πόσο ακριβώς, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Mm-hmm. Και τα οποία βέβαια για το σύνολο του ελληνικού τουρισμού, που φέτος περιμένουμε μια αύξηση των εισόδων, είναι κάτι που θα το αντέξουμε. Mm-hmm. Αλλά για τον κάθε επιχειρηματία προσωπικά που υφίσταται αυτή τη ζημιά, μπορεί να είναι καταστροφή για αυτόν. Κύριε Βερνικό, από τη στιγμή που γενικώς υπήρχαν αυτές οι φήμες σχετικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία, εσείς πώς ερμηνεύετε το γεγονός? Είστε πάρα πολλά χρόνια στον χώρο του τουρισμού και του εφοπλισμού. Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοί σας ξενοδόχοι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία και τις καταγγελίες, άφησαν αυτή την εταιρεία να τους βάλει φέση? Τι εννοώ? Ότι έχουν πληρωθεί, λέει, μέχρι 15-16 Ιουλίου και θα χάσουν όσες διανυκτερεύσεις έχουν γίνει από τότε. Αυτό είναι μισή σεζόν όμως. Είναι καταστροφή, δεν είναι? Είναι καταστροφή, όπως λέτε, αλλά το άφησαν αδικοί επιχειρηματίες που δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να διαπραγματευτούν και είναι ευάλωτοι στο να κάνουν συμφωνία έστω με κάποιο αυξημένο ρίσκο. Δεν είχαν άλλη επιλογή, δηλαδή, λέτε, προκειμένου να γεμίσουν τα ξενοδοχεία τους. Ακριβώς. Θέλει μια κατανόηση για όλους τους επαγγελματίες. Προφανώς οι πιο ισχυροί και που έχουν αλλακτικές λύσεις λαμβάνεις και μπορείς να υπολογίσεις αυτό το ρίσκο. Υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να το υπολογίσουν αυτό το ρίσκο. Mm-hmm. Να κάνω μια παρένθεση. Βέβαια. Να σας πω κιόλας, εγώ πιστεύω ότι μπορεί τουλάχιστον στο μέλλον να δημιουργηθεί ένα ασφάλιστρο για αυτό το ρίσκο. Αλλά από πλευράς ελληνικού τουρισμού μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι το οποίο να ασφαλίζεται, ναι, με αποτέλεσμα να είναι πολύ ευάλωτοι οι επαγγελματίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια γεγονότα. Τώρα βέβαια αυτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά φαντάζομαι ότι αν μας άκουγε τώρα ένας πολίτης μιας χώρας που διακρίνεται για τον προγραμματισμό της, ας πούμε της Γερμανίας ή κάποιας άλλης, θα έλεγε: καλά ρε παιδιά, τόσα χρόνια η βαριά σας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Γιατί μιλάτε τώρα μετά την κατάρρευση του κολοσσού αυτού για ασφάλιστρα, για το πώς μπορούν να αποδημιουργηθούν ξενοδόχοι κτλ.? Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι κάτι που κάθε τόσο συζητιέται. Mm-hmm. Και τελείως συζητιέται κάθε φορά που παρουσιάζεται το πρόβλημα. Εντάξει, σου οριμάζει και το κάνεις. Αλλά επανέρχομαι και λέω: άλλο είναι η συνολική εικόνα, ναι, και άλλο η ζημιά που παθαίνει είτε είσαι ο πελάτης, ο τουρίστας που το ζει σε αυτό το προϊόν, είναι της επαγγελματίας. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή, ναι, σημασία έχει να συμπαρασταθούμε βέβαια, σε αυτούς οι οποίοι αλίμονο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Είτε να γυρίσουν στην πατρίδα τους, είτε ο επαγγελματίας τι θα κάνει με τις απαιτήσεις του, να δουν πώς οργανωμένα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Βερνίκο, με δεδομένο το μέγεθος της Thomas Cook και τη συμμετοχή της στο τουριστικό ΑΕΠ, υπάρχει περίπτωση το Νοέμβριο, οπότε κάνετε στο ΣΕΤΕ τη Σούμα σας, δεν ξέρω, αυτή η κατάρρευση να φανεί και στη γενική εικόνα όλη τη σεζόν για όλη τη χώρα? Θα φανεί βεβαίως, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φανεί σε σημείο που να αλλάξει τη γενική εικόνα ότι το σύνολο των εισόδων θα είναι αυξημένο σε σχέση με το 2018. Mm-hmm.
Τώρα, κύριε Βερνίκο, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη και η σύσκεψη διυπουργική, σε λίγο θα συνδεθούμε ναι, να δούμε και όλο το ρεπορτάζ. Εσείς ως ΣΕΤΕ, σε πρώτη φάση, τι μπορείτε να ζητήσετε από την κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει? Ακούω διάφορες ιδέες, για παράδειγμα να αναβληθεί ο φόρος αυτός ο περίφημος για τις διανυκτερεύσεις. Τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή το δημόσιο, προκειμένου η Thomas Cook να μην προκαλέσει τσουνάμι στον ελληνικό τουρισμό? Αυτή τη στιγμή, σίγουρα, θέλουμε να συμπαρασταθούμε στους επαγγελματίες οι οποίοι υφίστανται αυτή τη ζημιά. Και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε πιο αποτελεσματικά να το κάνουμε. Υπάρχουν αρκετά ενδιάμεσα μέσα που μπορούν να ληφθούν. Και έχετε κάποιους τρόπους υπόψη σας, κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο το οποίο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, κάτι έστω στο τέλος της σεζόν, για να ανακουφίσει αυτούς τους ανθρώπους? Το πιο απλό είναι να μην διεκδικείς ΦΠΑ και κέρδισε κάτι που δεν θα εισπράξεις. Ναι. Και από εκεί και πέρα να δεις εάν έχεις περιθώριο ανάλογα σε κάθε περίπτωση, εάν μπορείς κάπως να βοηθήσεις και να συμβάλλεις στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Κύριε Βερνίκο, αν θέλετε, βοηθήστε μας λίγο. Η Thomas Cook έχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εμείς ειδικοί επί του τουρισμού δεν είμαστε, εσείς είστε, ένα συγκεκριμένο προφίλ πελατών. Αυτοί οι άνθρωποι, ποια ξενοδοχεία, ποια τάξεως ξενοδοχεία αφορούν? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή πρόβλημα έχουν τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα all inclusive με το βραχιολάκι? Είναι και άνθρωποι που έχουν φτιάξει 2-3 δωμάτια σε νησιά και προσπαθούν από αυτά να βγάλουν τα προστοζήν? Όχι, δεν είναι τα 2-3 δωμάτια, γιατί προφανώς το στόμα δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει ο όγκος της πελατείας, κατά κάποιο τρόπο. Άρα μιλάμε για περιοχές οι οποίες δέχονται πολλούς τουρίστες, Κρήτη, Κο, Ζάκηδο, περιοχής δηλαδή που έχει μεγάλο τουρισμό και ενδιαφέρονται όσο γίνεται περισσότερες κλίνες. Ναι. Το οποίο όμως αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό για ορισμένες περιοχές. Για ορισμένους επιχειρηματίες είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό το πράγμα. Μετά, ο Thomas Cook είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία. Δεν μπορείς να πεις δεν με ενδιαφέρει ο Thomas Cook, δεν με ενδιαφέρει του ή δεν με ενδιαφέρει ένας το άλλος, γιατί μπορεί να... πάντα να πας σε σημείο μπορεί να πτωχεύσει κάποιος. Ωραία, τι να κάνουμε. Θέλω να σου πω ότι μέχρι κάποιο σημείο μπορείς να υπολογίσεις τον κίνδυνο. Και γεωργός να είσαι, μπορεί να σου πεις χαλάζει, ας πούμε, και να σου χαλάσει το διαόντι. Και να κάνεις, μπορεί να υπάρχει απροσδόκητο που σας λέει. Ναι, ναι, γι' αυτό σας ρώτησα πριν, επειδή στην περίπτωση αυτή που λέτε υπάρχει ο ΕΛΓΑ και οι αποζημιώσεις για τον καιρό. Εντάξει, γιατί τι υπάρχει στους ξενοδόχους? Να σας απαντήσω. Ο αγροτικός τομέας έχει μια παράδοση πολλών αιώνων ότι έχουν βγει αυτά τα πράγματα. Μέσα από τις εμπειρίες έχουν βγει. Ο τουρισμός είναι αναλογικά κάτι πιο καινούριος. Τώρα δημιουργούνται. Προφανώς με βάση τις εμπειρίες πάντα προσπαθείς να καλυτερεύσεις, να περιορίσεις τον κίνδυνο, να κάνεις διάχυση του κινδύνου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία γίνονται σταδιακά. Κύριε Βερνίκο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Συμπαραστεκόμαστε όλοι στους συναδέλφους σας και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, όταν θα έχουμε και πιο συγκεκριμένα βήματα, τι θα κάνετε ως ΣΕΤΕ για τις αποζημιώσεις που πρέπει να διεκδικηθούν και για το τι θα διεκδικήσετε από το ίδιο το κράτος, προκειμένου η χρεοκοπία της Thomas Cook να μην σημάνει τσουνάμι για τον ελληνικό τουρισμό. Να είστε καλά, κύριε Βερνίκο. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα. Σας είπαμε και πριν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Οικονομικών μια διυπουργική σύσκεψη για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη κρίση στον τουρισμό. Ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης είναι εκεί με όλο το ρεπορτάζ. Την παρακολουθεί. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και τον λόγο. Καλησπέρα, Γιώργο. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπες και εσύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διυπουργική σύσκεψη, στόχος της οποίας είναι να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση, ώστε να ομαλοποιηθούν οι συνέπειες, να υπάρχουν μικρότερες συνέπειες για τους ξενοδόχους και όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού από την εκτόχευση της Thomas Cook. Παράλληλα, όμως, θα συζητηθεί και το θέμα του παναπατρισμού των περίπου 50.000 Βρετανών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακάλυπτοι στην Ελλάδα. Να πούμε ότι στη σύσκεψη, η οποία γίνεται υπό τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρα, συμμετέχουν ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, οι υφυπουργοί Σκέρτσος, Βεσιρόπουλος, Κυλακάκης, Κεφαλογιάννης και ο κύριος Πιτσιλής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως μας έλεγαν γνώστες των εξελίξεων, το πιθανότερο σενάριο είναι να ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο γύρω από το πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση με στόχο να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τους μικροεπιχειρηματίες του τουρισμού. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η Thomas Cook συνεργάζεται με
48 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό μας έλεγαν νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή τα ανοιχτά συμβόλαια της Thomas Cook στην Ελλάδα φτάνουν έως και τα 200 εκατομμύρια ευρώ, αν και δεν θέλαν να γίνουν ακριβώς συγκεκριμένοι ως πώς μπορεί να είναι η ζημιά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όταν ρωτήσαμε τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να απαλύνει αυτό το οστικό κύμα από την κατάρρευση αυτού του κολοσσού στην τουριστική βιομηχανία, ναι, μας είπαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως φυσική καταστροφή. Ό,τι κάνουμε σε περιοχές που πλήττονται από σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, πρέπει να γίνει και εδώ. Ρώτησα τι μπορεί να γίνει. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για μια επιχείρηση σε κρίση είναι να την βοηθήσεις με το φόρο προστιθέμενης αξίας, με τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη. Κυρίως έκαναν λόγο για παράταση των υποχρεώσεων προς τη φορολογική διοίκηση, αλλά τώρα εμείς απλά αϊκάζουμε γιατί ακούμε τι μας λένε οι άνθρωποι της αγοράς και τα μεταφέρουμε. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Όλα αυτά βέβαια αφορούν το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά όλο αυτό έχει επηρεάσει όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Η Thomas Cook, όπως είδατε στο ρεπορτάζ, είναι μια εταιρεία με 178 χρόνια ιστορίας, όπου γιγαντώθηκε και ξαφνικά στα δικά μας μάτια, γιατί εικάζω ότι ο μέσος τηλεθεατής δεν ξέρει καλά τι είναι η Thomas Cook, γιατί δεν είμαστε Βρετανοί. Η Thomas Cook είναι μια επιχείρηση η οποία έχει 19 εκατομμύρια πελάτες κάθε χρόνο σε 16 διαφορετικές χώρες και σχεδόν 10 δισεκατομμύρια στελλήνες τζίρο ετησίως. Είναι ένας πραγματικός γίγαντας του παγκόσμιου εμπορίου, της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Τα μηνύματα είχαν έρθει, ήδη τον Απρίλιο είχε ανακοινώσει απώλειες 1,5 δισεκατομμυρίων στερλινών. Αυτό θορύβησε πάρα πολύ τους επενδυτές και όλα αυτά έγιναν το διάστημα που βρισκόταν μέρος συμφωνίας επαναγοράς 900 εκατομμυρίων στερλινών από την Fosun, που έχει γίνει ιδιοκτήτρια και του Club Med, ενός τομέα των επιχειρήσεων του ομίλου της Thomas Cook, και ζητήθηκε εγγύηση, μάλλον περισσότερη επαναγορά, 200 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδυτές αξιολόγησαν την κατάσταση, είδαν πώς πηγαίνει η επιχείρηση και αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στη χορήγηση αυτής της ρευστότητας, με αποτέλεσμα να συζητάμε σήμερα για το πώς κλείνει μια μεγάλη ιστορική επιχείρηση, ένας κολοσσός, ο οποίος έχει και 22.000 εργαζόμενους, 9.000 από αυτούς να βρίσκονται και να εργάζονται μέσα στην Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να μην έχει συνδεθεί έντονα, αλλά πολλοί είναι οικονομικοί αναλυτές που κοιτάνε και προς την πτώχευση της Thomas Cook ως και συνέπεια του Brexit. Γιατί η μεγάλη αναταραχή που υπάρχει γύρω από τη συζήτηση από το Brexit έχει ρίξει πάρα πολύ τη στερλίνα και έχει μειώσει πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη των Βρετανών. Οπότε έχουμε ένα σύνθετο παζλ, αλυσιδωτές εξελίξεις που έφεραν αυτή την κατάρρευση και κατέρευσε μια μεγάλη επιχείρηση της Μεγάλης Βρετανίας και φέρνει καταστροφή και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και βέβαια, Κωνσταντίνε, το είδαμε και στο ρεπορτάζ σου, το έλεγες και νωρίτερα, με δεδομένο ότι η Thomas Cook ήταν μέχρι σήμερα το πρωί κάτι σαν την Lehman Brothers, ό,τι ήταν η Lehman Brothers στα τραπεζικά και στα ασφαλιστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε 11 χρόνια μετά την έναρξη μιας παγκόσμιας κρίσης να επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή μια εταιρεία κολοσσός να πηγαίνει προς ολοταχώς προς το παγόβουνο και μέχρι το παραένα κυριολεκτικά τα στελέχη της να παίρνουν θηριώδη μπόνους και προκλητικές αμοιβές, ενώ το παγόβουνο φαινόταν μπροστά, έτσι. Αυτό είναι. Και το θέμα είναι ότι το τελευταίο 1,5 μήνα περίπου υπήρχαν πυρετώδεις συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να σωθεί η κατάσταση. Πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αυτή η επιπλέον ρευστότητα των 200 εκατομμυρίων ή αν κινότανε να σταματήσει να χρειάζεται. Δηλαδή αυτοί που τη ζητήσανε να πούνε ότι μπορεί να δοθεί σε ύστερο χρόνο. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν έγινε και όλα αυτά, όπως επισήμανες και εσύ, την ώρα που είδαμε τα Golden Boys, τη διοίκηση της επιχείρησης και τα διευθυντικά στελέχη να παίρνουν συνολικά 20 εκατομμύρια λίρες μπόνους. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, παρακολουθείς τη σύσκεψη. Μόλις τελειώσει θα ξανασυνδεθούμε προκειμένου να μας πεις αναλυτικά τι, πώς και αν θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους πληγέντες επιχειρηματίες του χώρου του τουρισμού. Προς το παρόν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.